www.sport.gr. Και σήμερα, Σάββατο 19 του μηνός, 19 Οκτώβρη, εδώ στο Γκρεκοτέλα στη Ρεγνατία. Γιατί, βέβαια, για το TEDx. Είναι η δεύτερη σύνδεσή μας, μιας και που εχθές είχαμε τη δυνατότητα εδώ πέρα να μιλήσουμε και με έναν εκπρόσωπο από την διοργάνωση, αλλά και με την κυρία Κοντογιώργη. Σήμερα, στη δεύτερη σύνδεση, έχουμε κοντά μας την Νικολέτα Τιράλη. Καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μας τιμή και χαρά που μπορούμε και συνομιλούμε. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, ήσουν η παρουσιάστρια του TEDx αυτού. Με την εμπειρία σου, το ένιωσες αυτό πιο δύσκολο, πιο εύκολο? Σε τι νερά κινήθηκες σε πρώτη φάση? Καταρχάς, όταν δεν υπάρχει κάτι δύσκολο ή κάτι εύκολο, για μένα είναι να νιώθεις ένα ωραίο κλίμα, μια ωραία ατμόσφαιρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το ένιωσα πριν έρθω στην Αλεξανδρούπολη, από την περίοδο που ξεκίνησα και μιλάγαμε με τα παιδιά της διοργάνωσης στο τηλέφωνο, και ένιωσα αυτή την ασφάλεια. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν ένιωσα κάποια δυσκολία και σε καμία περίπτωση δεν ένιωσα ότι βρίσκομαι σε δουλειά, να το πω έτσι διαφορετικά. Σε είδα, όντως, πραγματικά ήσουν πολύ άνετη. Μια εξαιρετική παρουσία, αλλά βέβαια το θέμα μας ήταν το TEDx και να. Και εμείς ως χορηγοί επικοινωνίας προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε το συγκεκριμένο event. Έχω την εντύπωση ότι όλους μας άφησε πολλά μηνύματα το TEDx. Θετικά, να σκεφτούμε αλλιώς. Εσύ μπορείς μήπως με δύο λόγια να μας πεις τι αποκόμισες κι εσύ ως και παρουσιάστρια, αλλά και γενικότερα ως μια ενεργή και συμμετέχουσα σε αυτή τη διοργάνωση? Θα σας πω κάτι. Θεωρώ ότι όταν γίνεσαι μάρτυρας ενός τέτοιου γεγονότος, όπως είναι τα TEDx ανά τον κόσμο, οι πιο ουσιαστικοί προβληματισμοί έρχονται την ώρα της χαλάρωσης και όχι μόλις 3 λεπτά αφού έχει τελειώσει το event. Και ειδικά όταν εγώ είμαι alert και ναι, παρακολουθώ με τεράστιο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι όλες οι ομιλίες ήταν εξαιρετικές πραγματικά και τόσο διαφορετικές μεταξύ τους. Εκείνη την ώρα το βράδυ που θα πας λίγο να ξεβαφτείς, λίγο να χαλαρώσεις, κάνεις το μπανάκι σου, είμαι σίγουρη θα μου έρθουν πάρα πολύ ωραία και σημαντικά πράγματα στο μυαλό. Είμαι σίγουρη γι' αυτό και για όλους τους θεατές, για όλα τα παιδιά. Και νομίζω ότι είναι πως ακόμα και όταν έχουμε μία μέρα, οποιαδήποτε. Δηλαδή είναι έντονη, κάτι μας έχει συμβεί στη δουλειά. Το βράδυ της χαλάρωσης, την ώρα που χαλαρώνουμε, μας έχονται οι σκέψεις. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία τα λες, Νικολέτα. Πραγματικά. Να σταθούμε σε κάτι άλλο. Πρώτη φορά έρχεσαι εδώ, Αλεξανδρούπολη? Ναι, έρχομαι πρώτη φορά γενικότερα εδώ γύρω. Ποτέ δεν έχω ξαναρθεί στη Θράκη. Έχω φτάσει μέχρι Θεσσαλονίκη. Εκεί έκανα stop. Δεν συνέχισα ποτέ. Την πόλη την είδες καθόλου, πρόλαβες? Τίποτα, ελπίζω να προλάβω να δω κάτι αύριο και σήμερα. Να υπενθυμίσουμε εδώ στον κόσμο ότι 10 η ώρα στο Room 6 είναι το πάρτι του TEDx. Ευελπιστούμε να είμαστε όλοι εκεί πέρα παρόντες και να καλέσουμε και τον κόσμο, γιατί έχουμε και το πάρτι. Μήπως λίγο για να κλείσουμε, να αφήσουμε ένα μήνυμα στον κόσμο όσον αφορά το μέλλον. Γνωρίζεις αν θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα, θα το ξαναζήσουμε εδώ στην πόλη μας? Άκουσες κάτι από την διοργάνωση? Θεωρώ ότι, έτσι με το δικό μου, με τη δική μου λογική, ότι είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε για να γίνει θεσμός, όχι για να είναι μια on-off, ας πούμε, παρουσίαση και ομιλία. Επίσης, χαίρομαι πάρα πολύ, είτε πρόκειται για το TEDx, είτε πρόκειται για άλλους είδους για άλλα είδη ομιλιών, ότι ο κόσμος πάντα ψάχνεται, θέλει να βρίσκει πού μπορεί να πάει να δει, τι να δει, τι να ακούσει, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Θεωρώ λοιπόν ότι το TEDx, ναι, και θα συνεχιστεί και θα είναι και ανάγκη. Αυτό. Τέλεια. Όντως, αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα, τα σχέδια σου για το μέλλον. Δεν λέμε τέτοια πράγματα απόψε. Απόψε μιλάμε για το άτομο. Έτσι. Αυτή ήταν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Νικολέτα Τιράλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να περάσετε απόψε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.